Με το θέμα του μεταναστευτικού ήταν τεράστιο θέμα. Μάκης Βορύδης, Νίκος Παπάς. Καλημέρα και στους δύο. Καλώς ήρθατε. Καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, δύσκολες εικόνες για όλους εκεί και για τους μετανάστες και για τους κατοίκους. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς θα δώσετε λύση σε αυτό το δράμα που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Με δεδομένο ότι και από την Ευρώπη αλληλεγγύη δεν βλέπουμε. Και αλληλεγγύη τώρα δεν είναι να μας στείλουν δεκαντίσκηνα, είναι να αρχίζουν να παίρνουν κάποιους αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, πάντως για να το βάλουμε ως εξής, νομίζω ότι η βασική προτεραιότητα ήταν να δοθεί μια άμεση λύση στο πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί, έτσι, και έχει δημιουργηθεί, υφίσταται. Αυτό είναι μια λύση και θεωρώ ότι σε αυτό, δηλαδή στη δημιουργία μιας άμεσης αντιμετώπισης, μιας συνθήκης άμεσης αντιμετώπισης, νομίζω ότι αυτό φαίνεται ότι προχωράει. Τώρα υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων, προφανώς, τα οποία συνδέονται με την εγκατάσταση, αλλά και θεμάτων τα οποία, δηλαδή, το άκουσα να το λέει δύο φορές η συνεργάτη σας, ότι πρέπει να πιστούν. Το να πιστούν, ξέρετε, θα σκεφτεί κανένας τι άλλη εναλλακτική λύση κανονικά έχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κατάλημα. Δηλαδή, μπορεί αυτό να μην είναι ιδεώδες το κατάλημα, αλλά πάντως μάλλον καλύτερο είναι για μια οικογένεια από το να κάθεται έξω στον δρόμο. Έτσι. Υπάρχουν ζητήματα και ασφαλείας, γιατί όλη αυτή η ιστορία υπάρχουν εκεί μέσα παραβατικοί και επομένως πρέπει να αντιμετωπιστούν, και αυτοί οι παραβατικοί στρέφονται εναντίον άλλων ομάδων, εθνικών συνήθων, εθνοτικού τύπου είναι οι συγκρούσεις ή θρησκευτικού, οι οποίες όμως έχουν και ένα χαρακτήρα, ας το πω, αμιγώς εγκληματικό ή εκβιαστικό. Άρα λοιπόν ένα ζήτημα που υπάρχει εκεί είναι ένα ζήτημα δημόσιας τάξης το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, και αυτό είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι οι οποίοι είναι νομοταγείς εκεί πέρα το ζητάνε. Το ζήτημα δημόσιας τάξης βέβαια προέκυψε μετά από τα όσα είδαμε στο Μόρια. Το ζήτημα δημόσιας τάξης έχει μια διπλή... Μόρια δεν ήταν και η καλύτερη, έτσι, διαφήμιση της χώρας, η αλήθεια είναι. Το ζήτημα της δημόσιας τάξης έχει μια διπλή παράμετρο. Το ένα είναι αυτό που είδαμε, επομένως οι φασαρίες, και εκεί φυσικά αυτοί πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν. Το δεύτερο ζήτημα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που μένανε στη Μόρια. Ναι. Υπήρχε δηλαδή ήδη το πρόβλημα αυτό. Εκεί όμως είχε υπάρξει, επειδή είχαν εντοπιστεί αυτοί, είχε υπάρξει ένας χωριστός χώρος, ο οποίος ουσιαστικά προστάτευε τους υπόλοιπους από αυτούς. Επομένως πρέπει εδώ πέρα πάλι να εντοπιστούν αυτοί οι συγκεκριμένοι και να αντιμετωπιστεί. Αυτό αποτελεί ένας λόγος που δεν μπαίνουν μέσα κάποιοι, είναι γιατί φοβούνται. Έτσι. Επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και είναι μία σειρά ζητημάτων φυσικά, ανάμεσα στα οποία είναι και ο κορονοϊός, που και αυτό επίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η εικόνα που έχουμε απλώς τώρα φαίνεται, χωρίς να λέω κάτι το οποίο είναι τελειωτικό, γιατί βρίσκεται σε ένα επίπεδο ακόμα συγκρίσεων και δοκιμών, αλλά φαίνεται ότι αυτό το γρήγορο τεστ, το οποίο είναι πάρα πολύ φθηνότερο και το οποίο βγάζει αποτελέσματα άμεσα, φαίνεται ότι δουλεύει σχετικά καλά. Τώρα μένει ακόμα να αποδειχτεί αυτό, γιατί το εξετάζουν και το ελέγχουν και το διασταυρώνουν. Αυτό όμως στο επίπεδο της αντιμετώπισης της πανδημίας είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και για τη συγκεκριμένη, κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκεί, αλλά και γενικότερα. Αυτό είναι, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι πηγαίνει καλά. Ελπίζω να επαληθευτεί γενικώς για να υπάρχει ένα ασφαλές, φθηνό και γρήγορο τεστ, το οποίο θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερο. Ωραία. Εγώ ακούγοντας, κύριε Παπά, χθες τον κύριο Χρυσοχοίδη, επειδή αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ από τη Μυρσίνη Τζινέλη, τον άκουσα να λέει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, να δεσμεύεται μάλλον, ότι μέχρι τα Χριστούγεννα οι μισοί θα έχουν φύγει από το μέρος που βλέπουμε τις εικόνες και οι υπόλοιποι μέχρι το Πάσχα. Πόσο ρεαλιστικό είναι κάτι τέτοιο? Ρωτήστε τον κύριο Χρυσοχοίδη. Η ουσία είναι ότι εδώ δεν έχουμε ένα πρόβλημα δημόσιας τάξης, κατά μείζωνα λόγο. Έχουμε ένα πρόβλημα ανθρωπιστικής κρίσης. Τεράστιας μάλιστα. Βεβαίως ο κύριος Βορύδης κατέθεσε στο τραπέζι μας την τυπική δεξιά προσέγγιση και είναι κάτι αναμενόμενο και λογικό, αλλά εδώ πέρα επιτρέψτε να καταθέσω τη διαφωνία μου. Η Μόρια είναι μια δομή η οποία ξεκίνησε επί Σαμαρά. Την παραδώσαμε εμείς το περσινό καλοκαίρι με 5.000 άτομα, έφτασε τα 20. Ξεκίνησαν να γίνονται μεταφορές στην ενδοχώρα με τρόπο άτακτο και είχαμε φαινόμενα τύπου πλατείας Βικτωρίας. Και βεβαίως μετά τα τραγικά γεγονότα δεν πέρασε πάρα πολύ χρονικό διάστημα για να διαπιστώσουμε όχι μόνο ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει ούτε ένα αίτημα για μετεγκατάσταση, ούτε ένα αίτημα για μετεγκατάσταση, και βεβαίως να διαπιστώσουμε και προχθές, έτσι με, θα σας έλεγα, έκπληξη, ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αρνήθηκαν να συνυπογράψουν την έκκληση 170 ευρωβουλευτών, 170 ευρωβουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα σχεδόν και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι οποίοι ζητούν από τις χώρες της Ευρώπης να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
και να πάρουν ανθρώπους από τη Μόρια. Και θα ήθελα να ακούσω και τον κύριο Βορύδη να λέει, επειδή συνηθίζεται, για το συγγνώμη λάθος σε κοινοβουλευτικές πρακτικές, δεν είναι ασύνηθες τελευταία, νομίζω ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ενώσουν τη φωνή τους με τους 170 ευρωβουλευτές που ζήτησαν τις άλλες χώρες της Ευρώπης να κάνουν το χρέος τους. Αλίμονο, εάν παραδοθούμε σε μια λογική που λέει ότι εκεί πέρα έχουμε κατά μείζωνα λόγο ένα πρόβλημα δημόσιας τάξης. Έχουμε μια μείζωνα ανθρωπιστική κρίση, η οποία βεβαίως απειλεί το επίπεδο ζωής, αλλά και τη ζωή και των προσφύγων, αλλά και το επίπεδο ζωής του ανθρώπου που ζουν στην Μυτιλήνη. Πάμε λίγο στα εθνικά θέματα. Αν μου επιτρέπετε, σε αυτό μπορώ από κάτι. Κοιτάξτε, δύο θέματα. Δεν είναι πολιτική δική μας η πολιτική της διαρκούς προωθήσεως των προσφύγων ή μεταναστών και πάντως τουλάχιστον μέχρι να κρυφθεί το προσφυγικό του στάτους, η πολιτική της προωθήσεως στο εσωτερικό της χώρας. Δεν λέω ότι δεν το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει. Mm-hmm. Το έχουμε κάνει ως μια αδύρυτη αναγκαιότητα. Ως κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν είναι όμως η επιλογή μας. Οι επιλογές μας είναι διαφορετικές και έχουν φανεί. Λοιπόν, οι επιλογές μας είναι να επιταχύνουμε τη διαδικασία κρίσης. Το φαινόμενο της πλατείας Βικτωρίας δεν έχει εμφανιστεί επειδή έχουμε μετακινήσεις από τα νησιά. Το φαινόμενο της πλατείας Βικτωρίας εμφανίστηκε γιατί αδειάσαμε δομές από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν εκεί σε καθεστώς εξέτασης του προσφυγικού του στάτους, το οποίο είτε έγινε δεκτό είτε απερίφθη. Και στις δύο περιπτώσεις οι δομές αδειάζουν. Αν μεν αυτοί κριθούν ότι είναι παράνομοι μετανάστες, πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Εάν κριθεί ότι είναι πρόσφυγες, δεν μπαίνουν στη διαδικασία της παροχής των συγκεκριμένων παροχών αυτών που βρίσκονται υπό εξέταση του στάτους τους. Mm-hmm. Διακόπτει παροχές. Επειδή διακόπηκαν οι παροχές και ορθώς. Καλά, είναι μεγάλο, άλλο μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Και ορθώς. Αν παίρνουν τα χαρτιά, τι θα γίνει. Και ορθώς. Άλλο. Yeah. Θα πρέπει εκεί αυτοί, εφόσον δεν μπορούν να ενταχθούν, δηλαδή να βρουν δουλειές. Γιατί προσέξτε, όταν κάποιος παίρνει προσφυγικό στάτους, έχει άδεια παραμονής και άδεια εργασίας αυτομάτως. Επομένως, κανονικά η απάντηση είναι πολύ ωραία. Αυτό που ζήτησες σου δόθηκε, το έχεις. Προχώρα τώρα στο να μείνεις εδώ. Πήγαινε βρε σπίτι με δύο λόγια. Καλά, να είμαστε και ρεαλιστές τώρα. Δηλαδή, επειδή λοιπόν θα μου πείτε ότι ναι, αλλά κάποιοι από αυτούς. Να βρει σπίτι ένας άνθρωπος την ώρα που. Σωστά, σωστά. Τώρα. Επειδή μου λέτε. Πάντως αυτό ζητάνε. Αυτό ζητά. Ναι, συγγνώμη, ακρίβεια, να είμαστε συνεννοημένοι. Αυτό που ζητάνε είναι να πάνε στην Ευρώπη, να πάνε στη Γερμανία. Αυτό θέλουν. Όχι. Εντάξει, αυτό θέλουν. Αλλά αυτό όπως καταλαβαίνετε, για μία σειρά από λόγους και κυρίως γιατί μπορεί να θέλει διαφορετικά πράγματα η Γερμανία, δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Άρα λοιπόν και η κάθε Γερμανία και η Ουγγαρία. Αν ευρωπαϊκή πολιτική θα ήταν το αυτό. Εκείνο το οποίο λέμε τώρα. Εκείνο το οποίο λέμε τώρα. Ακούστε, εμείς έχουμε να διαχειριστούμε ένα θέμα. Το να πούμε και να ευχηθούμε ότι ξέρετε, θα θέλαμε να παίρνουν μια συγκεκριμένη ποσόστοση, ένα συγκεκριμένο αριθμό προσφύγων και να γίνεται μια ισοκατανομή ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες. Το λέμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, δεν το λέτε. Με συγχωρείτε. Δεν μιλάμε μόνο για τους ευρωβουλευτές σας. Οι οποίοι αισιόπησαν. Μιλάμε και για τη δική σας αδράνεια. Το λέμε. Η οποία επισήμως δεν ζήτησε. Απλώς επιτρέψτε μου, γιατί εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Ναι. Είτε αδράνεια είτε μη αδράνεια, αυτό αποτέλεσμα και επί των ημερών σας που το υποστηρίζατε και το πράτατε με τη λογική του Λεσέ Πασέ διακαώς και μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα αυτή η πρακτική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί κατέληξε να είναι περίκλειστη χώρα, να κλειστούν τα σύνορα καθώς περνάγαν όλοι, γιατί είσαστε σε αυτή τη λογική. Άρα λοιπόν προσέξτε, αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι κρίνεται από τις χώρες. Συζητάμε για ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Κανείς όμως δεν μπορεί να υποχρεώσει μια χώρα που δεν θέλει να δεχτεί μετανάστες. Γιατί? Διότι αυτό δεν αποτελεί συνθήκη πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμοδιοτήτων της. Άρα δεν μπορεί. Υπάρχει έννοια της αλληλεγγύης λίγο. Συζητάμε δηλαδή, μόνο τώρα πολιτικά. Χώρες δεν μπορείτε, δεν μπορεί να πάρουν τώρα. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Συζητάμε πολιτικά γι' αυτό. Πολιτικά συζητάμε. Δηλαδή, τι σημαίνει συζητάμε πολιτικά? Λέμε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να αφήνει την Ελλάδα μόνη της. Δεν είναι σωστό. Και εκεί υπάρχει η γνωστή προσέγγιση. Όχι, δεν σας αφήνουμε μόνοι σας. Σας δίνουμε λεφτά. Λένε κάποιες χώρες. Δεν είναι κάποιες υπαρκής δικαιολογία για την αδράνειά σας. Νομίζω δεν είναι. Σωστά. Δεν τίθεται ζήτημα αδράνειας. Πώς δεν τίθεται? Γιατί σας ξαναλέω. Και η δική σας μία αδράνεια, κανένα αποτέλεσμα. Με συγχωρείτε, τώρα τι μου λέτε, ότι δεν θα αιτηθείτε καμία μετεγκατάσταση ποτέ? Διότι είναι πολιτικό ζήτημα, διότι μπορείτε μόνο απλώς να το συζητάτε φιλολογικά. Η αίτηση μετεγκαταστάσεως πρέπει να γίνει αποδεκτή. Είναι αίτηση. Το καταλαβαίνετε αυτό. Εντάξει. Και δεν υπάρχει υποχρεωτικός μηχανισμός. Ή λέω κάτι λάθος? Δηλαδή, άμα εγώ ζητήσω από την Ουγγαρία να πάρει αύριο το πρωί 3.000
τους παίρνει. Ή μου λέει όχι, η τελειώσαμε. Η Ουγγαρία ειδικά ποτέ. Ναι. Όχι, λέω, υπάρχει μηχανισμός που υποχρεώνει την Ουγγαρία να τους πάρει. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό το Δουβλίνο προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα. Άρα, λοιπόν, αλλάξει, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Παπάς είναι για μία ακόμα φορά στη σφαίρα της φαντασίας. Όχι, δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Για τον απλούστατο λόγο εσείς, ότι δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Ασπαστήκατε μία πολιτική η οποία λέει ότι η Ελλάδα εγγυάται ότι είναι ασπίδα για την Ευρώπη. Όχι ότι αυτό υπάρχει. Ούτως ή άλλως είναι πολύ σημαντικό να λέει έτσι. Αυτό είναι ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας. Και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν ανοίξει Ευρωπαϊκή. Μα τι λέτε, σας παρακαλώ, περάσανε 1,5 εκατομμύριο. Περάσανε και Πέρασαν λάθρα και το αποτέλεσμα ήταν ότι κλείσαν τα σύνορα. Θέλω να πω, δεν ήταν μια πολιτική σκέψη της Ευρώπης να βοηθήσουμε την Ελλάδα και να πάρουμε κόσμο. Πάμε λίγο πάλι. Πάμε λίγο πάλι. Ναι, είναι προφανές όμως σε ποια μεριά του τραπεζιού κάθεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι με τις κυβερνήσεις που λένε δεν υπάρχει θέμα με την κατάσταση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δύο λεπτά, όχι, μην λέτε πράγματα. Πώς όχι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεστε να μας κάνετε τον δικηγόρο της Αυστρίας. Υποστηρίζει. Όχι, θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Υποστηρίζει μία λογική ποσοστώσεων στο βαθμό που μπορεί αυτό να γίνει ευρωπαϊκή πολιτική. Αν όμως δεν γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική και μέχρι να γίνει ευρωπαϊκή πολιτική και αν θα γίνει ευρωπαϊκή πολιτική, έχουμε να διαχειριστούμε ένα πραγματικό ζήτημα. Εάν αυτή είναι η θέση, η Γερμανία. Να ακούσουμε να ζητάτε με την καταστάσεις. Η Γερμανία, η οποία ήρθε και είπε ότι εγώ θα πάρω, ή η Γαλλία, η οποία ήρθε και είπε ότι εγώ θα πάρω, το λένε ως εθνικά κράτη. Εντάξει. Δεν το λένε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε. Το λένε γιατί αποφασίζουν αυτά τα εθνικά κράτη να βοηθήσουν στη συγκεκριμένη στιγμή προκειμένου να υπάρξει μια λύση. Είναι. Αλλά αυτό είναι απόφαση των εθνικών κρατών. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός μηχανισμός. Γι' αυτό τον μηχανισμό δεν αγωνίζεται η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, ακούστε, πάμε στο συγκεκριμένο. Γιατί το να αγωνίζεται, να μην αγωνίζεται, αγωνίζεται. Το αποτέλεσμα, είτε αγωνίζεσαι είτε δεν αγωνίζεσαι, είναι πολύ περιορισμένο γιατί υπάρχουν πολιτικές των εθνικών κρατών. Και αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξεις. Δηλαδή, είδατε τι μου είπατε προηγουμένως. Σας λέω, δηλαδή, άμα το ζητήσω εγώ και αγωνίζομαι και θέλω η Ουγγαρία να πάρει, θα πάρει. Η Αυστρία θα πάρει. Άρα λοιπόν είναι αποφάσεις των εθνικών κρατών. Αυτό σας λέω. Συζητάμε με τα εθνικά κράτη, προσπαθούμε να χτίσουμε τέτοιους μηχανισμούς, υπάρχουν όμως συνθήκες και εκεί τα εθνικά κράτη αποφασίζουν. Μέχρι τότε γεννάται το ερώτημα. Τι είναι εκείνο που θα κάνουμε, διότι βλέπετε ξεστράτησε τώρα η συζήτηση. Από τη στιγμή που η συζήτηση πρέπει να γίνει, και αυτή είναι η δικιά μας πολιτική, και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί δείτε τις ροές. Δείτε τις ροές και συγκρίνετε τις από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Και δείτε τις σε σχέση με τον περσινό Ιανουάριο μέχρι Σεπτέμβριο. Πολιτική αποτροπή δηλαδή. Και θα δείτε λοιπόν ακριβώς. Άρα λοιπόν, περιοριστικές πολιτικές. Περιοριστικές. Τι κάνατε δηλαδή στις θάλασσες. Κάνουμε έναν πολύ αποτελεσματικότερο μηχανισμό ελέγχου και επομένως λειτουργεί το ότι δεν έρχονται. Και επομένως αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα, αυτό που σας είχαμε πει και σας το λέγαμε όλα τα χρόνια, ότι όταν κάποιος συναντάει μια στεναρή αντίσταση στο να μπει, τότε επιλέγει άλλους τρόπους και δεν έρχεται από τα συγκεκριμένα σημεία. Αυτό γίνεται. Κλείσαμε τον Εύρο, σφραγίστηκε ο Εύρος και έχουν περιοριστεί θεαματικά οι ροές, το οποίο είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες κρίσεως για άσυλο και επομένως να κριθούν και να πάρουν στάτους οριστικό, προσφυγικό ή παράνομο μεταναστευτικό, να προχωρήσουμε τις επαναπροωθήσεις και οι επαναπροωθήσεις οικειοθελείς και αναγκαστικές σε αυτό το πρώτο διάστημα των 10 μηνών είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έκανε 4,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, το θέμα δεν σας λέω ότι πιάσαμε τους στόχους. Το θέμα χρειάζεται να το κάνουμε περισσότερο. Μια νέα μόρια πάλι εκεί πέρα, γιατί αυτός είναι ο φόβος των κατοίκων του νησιού. Δύο λεπτά. Πάμε τώρα στους κατοίκους του νησιού. Και επιτρέψτε μου, γιατί και αυτό θέλω να το αντιμετωπίσω ρεαλιστικά, με όλες τις επιφυλάξεις που έχουν, με όλες τις επιφυλάξεις που έχουν και με όλη τη δυσπιστία που έχουν χτίσει απέναντι στους κρατικούς θεσμούς όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Όλα αυτά είναι. Όχι αδίκως. Επαναλαμβάνω, μα δεν είπα εγώ αδίκως. Όλα αυτά είπα είναι απολύτως κατανοητά. Από την άλλη μεριά, να λέμε και ρεαλιστικά πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει δομή στο νησί. Δεν είναι το σημείο στο οποίο έρχονται. Και στον κύριο Μουτζούρη πείτε αυτά. Ωραία, ο κ. Μουτζούρης, τι να του κάνω εγώ τώρα, σε αυτό. Το λέμε. Εντάξει, ξέρω τώρα, ο κ. Μουτζούρης δεν είναι σύντομο. Αλλά λέμε δομή, τι εννοούμε, κλειστή, φυλακή. Εμείς είμαστε υπέρ των κλειστών δομών. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει, γιατί σε αυτό και οι κάτοικοι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο λένε, τι λένε. Καμία δομή, τίποτα πουθενά. Καλά, μετά από τόσα χρόνια προφανώς αυτό θα πούνε. Αυτό τώρα δεν είναι ρεαλιστικό. Το να θέσουμε όμως
συζήτηση, να ανοίξουμε συζήτηση για τη χωροθέτηση, για τον τρόπο λειτουργίας, για το να είναι κλειστή, για το να έχει τη μηδενική δυνατή επίπτωση στο κοινωνικό ιστό, το να είναι όσο το δυνατό πιο λειτουργική, αυτό είναι μια κανονική και σοβαρή συζήτηση, η οποία μπορεί να γίνει. Το άλλο, καμία δομή πουθενά, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Ωραία, κύριε Παπά, για να κλείσουμε λίγο το μεταναστευτικό, πάμε και στα εθνικά. Ναι, να πάμε και στα εθνικά. Απλά εδώ πέρα βλέπουμε τη μεγάλη αντίφαση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με την θέση και τη στάση που παίρνουν άνθρωποι της αυτοδιοίκησης που εκλέχτηκαν με τη δική της σημαία ή στις παρεμφέστες. Ο κ. Μουτζούρης δεν εκλέχτηκε με τη δική της σημαία. Είναι τη ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μουτζούρης. Όχι, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Λέω, δεν εκλέχτηκε. Είχαμε άλλο υποψήφιο. Εντάξει. Θα ήθελε να. Ναι, λοιπόν. δεν είπα ότι ο άνθρωπος δεν είναι δεξιός. Άρα δεξιός λοιπόν έχει ένα πρόβλημα το οποίο θα καταστεί και ενδημικό στη Νέα Δημοκρατία μέσα. Διότι το πρόβλημα το προσφυγικό, το μεταναστευτικό είναι τεράστιο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα παραμείνει και ένα πρόβλημα το οποίο χρειάζεται διαχείριση. Χρειάζεται και διπλωματία, χρειάζεται ενεργητικότητα και όχι μια παθητική στάση και σε σχέση με τα ευρωπαϊκό συμβαίνοντα. Να λοιπόν πάμε λίγο να δούμε τα εθνικά, γιατί έχω μια απορία. Τι ακριβώς συζητάμε τώρα με την Τουρκία και τι θα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Και τι συμφωνήσαμε, όχι τι συζητάμε, τι συμφωνήσαμε να περιγράψουμε. Την υφαλοκρηπίδα και τις οικονομικές ζώνες. Οι Τούρκοι το ξέρουν, θα συζητήσουμε μόνο αυτά. Αυτά τις θαλάσσιες ζώνες ακούσαμε. Η θαλάσσια ζώνη είναι και η αιγαλίτιδα. Αποκλειστικές ζώνη... οικονομικές ζώνες και η υφαλοκρηπίδα. Αυτά έχουμε. Αυτό είναι πιο σαφές από το θαλάσσιες ζώνες γενικώς που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Επειδή έχει ξεκινήσει τώρα μια συζήτηση στο ΝΑΤΟ. Έχει ξεκινήσει μια λογική αποκλιμάκωσης έντασης που την είχαμε θέσει ως προϋπόθεση για να συζητήσουμε. Τα μηνύματα από την Άγκυρα δεν είναι ότι θα συζητήσουμε μόνο αυτά. Δηλαδή, κάνανε αντινάφτεξη σήμερα και λένε ηχείως να φύγουν τα ελληνικά στρατεύματα από πτυχίο. Ποιο είναι το ερώτημα, ποιο είναι. Το ερώτημα είναι τι θα συζητήσουμε. Αν οι Τούρκοι ξέρουν ότι μόνο αυτά θα συζητήσουμε. Νομίζω το ξέρουν γιατί έχει υποθεί με πολύ σαφή και καθαρό τρόπο. Και το δέχτηκαν αυτό και θα κάτσουν στο τραπέζι. Θα μου επιτρέψετε να σα πω για να τα λέμε όλα, γιατί ακούστηκαν διάφορα. Βλέπετε λοιπόν ότι η πολιτική ουσιαστικά τη σταθερότητα, τη σοβαρότητα αλλά και τη ισχύω, βλέπετε ότι φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί από εκεί που άκουγα ότι ξέρετε οι Τούρκοι οι οποίοι είναι ηγεμονικοί, οι οποίοι είναι εδώ, οι οποίοι είναι το άλλο, οι Τούρκοι κατέληξαν να παρακαλάνε αυτή τη στιγμή την Ελλάδα για μια συζήτηση. Την οποία συζήτηση παρεμπιπτόντως η Ελλάδα έχει πει ότι την κάνει όποια στιγμή θέλουν. Δηλαδή την συζήτηση για το θέμα της χάραξης, της οριοθέτησης, υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ έχουμε πει ότι την κάνουμε όποτε θέλουν τη συζήτηση. Τα παρακάλια και... πού ακριβώς, γιατί εγώ δεν ξέρω. Γιατί αυτή τη στιγμή τι κάνουν, στην πραγματικότητα τι λένε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να μας πνίξουν. Ο Ερντογάν λένε και λένε την πατρίδα. Λέω εγώ το διατάφτα. Όλους έχεις κάνει βόλτες. Δύο λεπτά. Το διατάφτα. Το διατάφτα. Το διατάφτα είναι. Τα μισά ταύτα τα κρύβεται όμως. Όχι, το διατάφτα είναι. Ότι σηκώνουν το χέρι τους. Ταύτα θα τα πείτε εσείς. Να πω. Σηκώνουν το χέρι τους και λένε εμείς θέλουμε να συζητήσουμε. Και τους απαντάει ο Μητσοτάκης. Για να συζητήσουμε πρέπει να σταματήσει τις προκλήσεις και να σηκωθεί να φύγεται. Και φεύγουν. Άρα, τι σημαίνει. Άρα δηλαδή συζητάνε. Ξαφνικά μπήκε ένας όρος από τη δικιά μας πλευρά σε μια συζήτηση στην οποία μπορούσαν να την κάνουν όποτε θέλουν. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Έρχεται ο Τούρκος και λέει, ξέρετε, εγώ θέλω να συζητήσω αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Τι λέω, εμείς όποτε θες. Ξαφνικά αρχίζει η φασαρία. Ναι, ο Τούρκος και στέλνουν τα Ουρουγκράι και τα Τούρκικα και βγάζουμε και εμείς στο στόλο και γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται. Δύο λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι ότι τώρα λένε θέλουμε να συζητήσουμε και του λέω εμείς όχι, εμείς δεν συζητάμε με γασικοφίτα, φύγετε. Άρα τώρα βρεθήκανε σε μια θέση στην οποία αυτοί παρακαλάνε για μια συζήτηση και εμείς θέτουμε όρους στη συζήτηση αυτή. Έτσι. Ναι. Να ξέρουμε ποια είναι. Και πού καταλήγει αυτό φυσικά, στο να φεύγουν προκειμένου να υπάρξει, δηλαδή να γίνεται δεκτή η λογική της ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτό προσέξτε. Να έχει και σαν αποτέλεσμα να έχουν κάνει, ο Ερντογάν με αυτήν όλη την ιστορία που έχει κάνει, έχει κάνει το εξής μαγικό. Έχει ενώσει τις αραβικές χώρες εναντίον του, πλην Κατάρ. Έχει ενώσει τις αραβικές χώρες με το Ισραήλ εναντίον του. Μαγικό αυτό, δεν υπάρχει τέτοιο ιστορικό προηγούμενο. Έχει καταλήξει να ενώσει την Ευρώπη, η οποία σε σχέση με την Τουρκία είχε εσωτερικά ζητήματα. Γιατί ακόμα και η Γερμανία, η οποία μπορεί να αισθάνεται πιο κοντά, ας πούμε, στην Τουρκία από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, προφανώς δεν θα οδηγήσει σε διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνει το χατήρι του Ερντογάν. Ο κύριος Παπάς σας κοιτάει εδώ και ώρα. Άρα δεν λοιπόν, νομίζω να έχει ξυστεί. Δεν ξέρω τώρα, σοβαρά, δεν ξέρω αν αυτή η αισιοδοξία και η. Μα αυτό είναι που συμβαίνει. Ναι, έτσι η πάρα πολύ όμορφη εικόνα η οποία παρουσιάζεται βοηθάει τα εθνικά συμφέροντα. Σοβαρά μιλώντας τώρα. Η απάντηση είναι ότι η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς και επομένως δεν πέρασε τίποτε των Τούρκων. Ναι.
Όλες οι απόπειρες που έχει κάνει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα να δημιουργήσει πρόβλημα στη χώρα, όλες οι απόπειρες έχουν πέσει στο κενό και η χώρα βγαίνει απολύτως ισχυρή. Άρα λοιπόν, για να απαντήσετε συνολικά. Άρα με τη λογική αυτή, η συζήτηση για κυρώσεις μπαίνει και στο σιρτάρι. Γιατί δείχνει ένα καλό πρόσωπο ο Ερντογάν, αυτό μας λέτε. Η συζήτηση για τις κυρώσεις παραμένει στο τραπέζι για όλο το χρονικό διάστημα που δεν τελειώνει η ρητορική και η πρακτική των προκλήσεων και της επιθετικότητας. Λοιπόν, εδώ τώρα μαθαίνουμε ότι θα ξεκινήσει ένας διάλογος, λοιπόν, ο οποίος έχει τα τελεσμένα που γνωρίζουμε και τα τελεσμένα που δεν γνωρίζουμε. Εκτός αν υπάρχει κάποιος στο τραπέζι μας που τα γνωρίζει όλα τα τελεσμένα. Τα μισά τα τελεσμένα, λοιπόν, των ερευνών του όρου Τσρέι στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχει και η γραπτή συμφωνία την οποία δεν γνωρίζουμε. Εκτός αν ξέρει κάτι ο κύριος Βορύδης και από τη γνώση του αυτή απορρέει και αυτή η αυτοπεποίθηση. Ότι είναι απομονωμένη η Τουρκία ενώ έχει γίνει το τουρκολιβικό σύμφωνο, που έχουν γίνει δύο συσκέψεις για τη Λιβύη με την Ελλάδα εκτός και πληρώνουμε δυστυχώς το τίμημα της ολιγορίας. Η κυβέρνηση λοιπόν, αντί να πει και κανένα ακραίο του τύπου πέσαμε θύματα της επιτυχίας μας, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τον κορονοϊό, πρέπει να επιστρέψει τάχιστα στην λογική της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής. Στη δική μας διακυβέρνηση, χωρίς να υπάρξει κλιμάκωση και απειλή θερμού επεισοδίου, η Τουρκία ήταν απολύτως διπλωματικά απομονωμένη. Είχαμε χτίσει τις τριμερείς, κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά και με τις χώρες του Νότου, που ευτυχώς με πρωτοβουλία Μακρόν, δυστυχώς λέω εγώ, ξανά πήρε τα πάνω της. Βεβαίως λύσαμε τα προβλήματα στη Βαλκανική, διότι σκεφτείτε αυτή τη στιγμή να είχαμε τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις στην πολύ καλή γειτονική μας χώρα, στη φίλη χώρα της Βόρειας Μακεδονίας, να εκπαιδεύουν Βορειομακεδόνες αξιωματικούς. Είχαμε λοιπόν ένα πλέγμα πολιτικών το οποίο είχε de facto απομονώσει την Τουρκία. Τώρα λοιπόν το μείζον είναι, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να κάνουμε διάλογο, να μάθουμε τι έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση. Και αντί να επέρεστε όμως, κύριε Βορύδη, ότι οι Σκοπιανοί αποτελούν στρατιωτική απειλή. Όχι, αλλά οι Τούρκοι στο σβέρκο μας θα μπορούσαν. Εννοείται ότι θα μετακινούνται στρατεύματα της Τουρκίας. Εννοώ ότι υπήρχαν ήδη προγράμματα. Σας παρακαλώ τώρα, υπήρχαν ήδη προγράμματα εκπαίδευσης Βορειομακεδόνων αξιωματικών από την Τουρκία. Και τους εκπαιδεύσανε. Και τι θα γίνει, απειλούν στρατιωτική απειλή. Ο εναέριος χώρος λοιπόν από τη Συμφωνία των Πρεσπών και μετά, την οποία καλείστε και εσείς να σηκώσετε το χέρι στη Βουλή και να κυρώσετε τις πράξεις οι οποίες συνδέονται με αυτή τις επόμενες δύο εβδομάδες, διότι από ό,τι έμαθα δρομολογούνται προς τη Βουλή, η Συμφωνία των Πρεσπών λοιπόν εγγυάται ότι ο εναέριος χώρος Βόρειας Μακεδονίας θα ελέγχεται από την Ελλάδα. Είναι μια θετική συμφωνία, ήρθε ο καιρός να το παραδεχτείτε κι εσείς. Και μάλιστα υπό το φως της ελληνοτουρκικής κρίσης, την οποία επαναλαμβάνω. Εμείς έχουμε πει τις απόψεις μας, είναι μια πάρα πολύ κακή συμφωνία. Τις έχετε πει. Εμείς είμαστε ηθικοί αυτούργοι και εσείς είστε οι ηγητές στη Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα γιατί ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση, τώρα το έχουμε λυθεί. Την ανοίγουμε για να ξέρει ο κόσμος με ποιο μέτρο να σας ακούει όταν μιλάτε για τα εθνικά ζητήματα. Δηλαδή, άλλο η πατρίδα και άλλο η πατριδοκαπηλεία. Αυτό, δηλαδή, κύριε Βορύδη. Δηλαδή, εδώ πέρα κάνατε μια σπέκουλα η οποία αποδείχθηκε ιστορικά ότι ήταν. Θα σας έλεγα. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Παπά. Δεν πειράζει. Είχαμε λοιπόν διαφορετική άποψη. Πάρα πολύ καλά είχαμε διαφορετική άποψη για τα ζητήματα της ονομασίας. Τώρα έχουμε την ίδια. Όχι, και την τώρα έχουμε. Εξακολουθούμε να λέμε ότι αυτή είναι μια κακή συμφωνία. Τίποτα δεν εξακολουθείτε να λέτε. Την εφαρμόζετε και την εγγυάσετε. Και είχαμε πει από πριν τις εκλογές. Μην είστε γιατί επενδύεται σε αυτό. Είμαστε πλέον όλοι μαζί. Έχουμε πει από πριν. Όχι, δεν είμαστε. Πώς δεν είμαστε. Έχουμε πει από πριν τις εκλογές ότι αυτή είναι μια συμφωνία που άπαξ και καταρτιστεί. Τα έχουμε πει στην Βουλή 30 φορές. Μα γιατί δεν έχουν τώρα, έχουν το καημό τους με τις πρέσπες. Έχουν κάνει αυτό το έγκλημα και πρέπει τώρα να ξαναφέρουν αυτό το ζήτημα συνεχώς για να μας θυμίζουν το έγκλημα. Εντάξει, λίγο σοβαρό. Είστε υλοποιητές του εγκλήματος δηλαδή. Εμείς είπαμε ότι αυτό δεσμεύει τη χώρα, παράγει έννομες συνέπειες από το οποίο η χώρα δεν μπορεί να αποπλακεί. Τα έχουμε πει στη συζήτηση στη Βουλή, τα έχουμε πει προεκλογικά, έχουμε ρωτηθεί για αυτά και έχουμε χρησιμοποιήσει αυτές τις διατυπώσεις ακριβώς. Μάλιστα, λέγατε ψέματα. Τι να κάνουμε τώρα. Τα λύσαμε τα ελληνοτουρκικά από ό,τι κατάλαβα. Μπορεί πραγματικά. Εδώ και καιρό. Τα ελληνοτουρκικά τα λύσαμε και πιάσαμε το Σκοπιανό τώρα. Τα ελληνοτουρκικά τα λύσαμε τίποτα. Δεν λύσαμε. Γιατί συζητάτε λέω για τα Σκοπιανά. Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε πάντω, εγώ δεν το έθεσα αυτό. Και θα ήθελα. Εγώ θα ήθελα πραγματικά. Επειδή έχω ένα μέλος της κυβέρνησης η οποία κατά το Σύνταγμα έχει και συλλογική ευθύνη και καλώς. Είναι έτσι το Σύνταγμά μας. Να μας πει, γνωρίζει τη συμφωνία ο κύριος Βορύδης που μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης με λίγο έτσι ακαταλαβίστικο τρόπο ότι είναι και δεν είναι συμφωνία, είναι τα πρακτικά. Ποια συμφωνία για το Βερολίνο, λέτε. Μιλάμε για τη συμφωνία την οποία έκλεισε η διπλωματική του σύμβουλος με τον διπλωματικό σύμβουλο του κύριου Ερντογάν υπό την
υψηλή επιτροπή της Γερμανίας, βεβαίως. Εδώ πέρα λέει υπάρχει γραπτή συμφωνία, η οποία ισχυρίζεται μάλιστα που μας έχει ενημερώσει και εμάς για το περιεχόμενό της. Εγώ δεν γνωρίζω ότι υπάρχει. Άρα, δεν υπάρχει. Εντάξει, αν έτσι. Δεν γνωρίζετε λοιπόν, επέρεστε, να μην επέρεστε, θα σας πω γιατί. Ναι. Διότι δεν ξέρετε ποια είναι τα τετελεσμένα του διαλόγου. Εσείς ούτε λέτε δηλαδή, για να καταλάβω τι είδους δυσπιστία σε αυτό το ζήτημα προσπαθείτε να δημιουργήσετε απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ότι λέει ο Πρωθυπουργός ότι εμείς θα συζητήσουμε με αυτά τα θέματα. Και υπονοείται ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο έχει συμφωνήσει η διπλωματική του σύμβουλος. Όχι. Δεν υπονοώ κάτι. Αν δει κανείς ακριβώς τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο κύριος Μητσοτάκης, θα καταλάβει. Μίλησε για τις μη ζώνες διαφορές. Συνεπώς υπάρχουν και ελάσσονες, πρώτον. Δεύτερον, μίλησε για θαλάσσιες ζώνες. Υπάρχουν κομμάτια θαλασσίων ζωνών, όπως οι κλειστές γραμμές των κόλπων των ελληνικών νησιών, η αιγυαλίτιδα ζώνη, οι οποίες δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Αυτά τα οποία έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, αυτά και αποτελούν το αντικείμενο της συζήτησης. Τα έχουμε πει όχι μία, 31. Εσείς λέτε ξανά τώρα ότι δεν πρέπει. Δεν λέω τίποτα, κύριε Βορύδη. Παραδεχτήκατε ότι δεν ξέρετε τη συμφωνία. Όχι, δεν την ξέρω, εσείς την ξέρετε. Μα επειδή δεν την ξέρω. Άμα επειδή δεν την ξέρει κανείς, μας μην να συζητήσουμε κανένα θέμα που ξέρουμε. Όχι, δεν πάει έτσι. Όχι. Δεν πάει έτσι. Αλλά θα συζητήσουμε εδώ πέρα, με τι. Εδώ πέρα επέρεστε. Με τι δεδομένα θα συζητήσουμε. Επέρεστε για το γεγονός ότι έκανε πίσω ο Ερντογάν και θα ξεκινήσει ένας διάλογος αποκλειστικά για τα θέματα που έλεγε. Εσείς τώρα δεν είστε ευχαριστημένοι με αυτό. Δύο λεπτά, να καταλάβω. Μα για να το κρίνουμε αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι συμφωνήσατε. Θα το δείτε τι συμφωνήσαμε. Πάντως, επιτρέψτε μου. Όταν το δούμε, στο μείζον το οποίο αποτέλεσε και ένα αντικείμενο της διευθυζήτησης στη διεθνή κοινότητα. Γιατί αυτό το οποίο ακούμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα στη διεθνή κοινότητα είναι τι. Να σταματήσει η προκλητικότητα και η επιθετικότητα της Τουρκίας και να ξεκινήσει διάλογος για τα ζητήματα αυτά. Αυτό το ακούμε από τη διεθνή κοινότητα. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ δεν το δημιουργούσε ποτέ η Ελλάδα, το δημιουργούσε η Τουρκία. Mm-hmm. Το γεγονός ότι τώρα η Τουρκία αναγκάζεται και υποχωρεί στην στρατηγική της, δηλαδή τη στρατηγική των προκλήσεων και της επιθετικότητας. Μαζεύει τα καράβια, φεύγει και λέει ότι εγώ προτίθεμαι να συζητήσω. Δεν ξέρω γιατί τραχανάς τώρα, έχει απλωθεί αυτό. Αυτό λέω. Τώρα δεν σας ικανοποιεί. Μα σας διαφωνεί, κύριε Βορύδη. Με ποιο θέμα. Προσπαθώ να καταλάβω τη διαφωνία. Όχι, λοιπόν, θα τα δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Θα τα δούμε. Αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε ότι τραχανάς έχει απλωθεί. Εγώ δεν ρώτησα. Θες να ακούσεις και κανένα καλό νέο για τα αγροτικά ή όχι. Μισό λεπτό. Για τις ελιές Καλαμών. Τι είναι η ερώτηση. Ένα λεπτό να τη ρωτώ. Η ερώτηση είναι αν θα πάρουν ενίσχυση, να σου το πω εγώ. Όχι. Επειδή έχουν πάει άσχημα. Υποθέτω. Ναι. Μπορούμε να ρωτήσουμε, λέει ο φίλος ο Πάνος, αν έχουμε κάποια εξέλιξη σχετικά με την ελιά ποικιλίας Καλαμών και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τη διάθεσή της. Σωστά. Με τις τιμές κυρίως, οι οποίες γεννούν και το αντίστοιχο θέμα διαθέσεως. Η απάντηση εδώ είναι ότι μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσουμε κάτι, μελετάμε την κατάσταση πώς βρίσκεται και θα ανακοινώσουμε για τις αλιές κάτι το οποίο θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα που έχουν είτε με τη μορφή της διαθέσεως είτε με τη μορφή τιμής. Να πω όμως και καλά νέα. Ναι. Γιατί έκλεισε το 19. Νομίζω, θα... Γιατί έκλεισε το 19. Ναι. Και έχουμε ελιστάτ. Και αποζημιώσεις. Όχι. Α. Τώρα οι αποζημιώσεις δεν είναι καλό νέο. Οι αποζημιώσεις είναι διαχείριση της κρίσης. Ναι. Λοιπόν, είναι καλό νέο μεν για τους παραγωγούς, αλλά δεν είναι αντικειμενικά, είναι διαχείριση κρίσης. Τους βοηθάμε, αλλά επειδή υπάρχει θέμα. Τα καλά νέα ποια είναι. Ωραία, το παρουσιάζει. Έτσι δεν είναι. Ναι, τους δίνουμε για να τους στηρίξουμε. Να στηρίξουμε την παραγωγή. Αλλά αυτό δεν είναι το καλό νέο. Το καλό νέο είναι ότι έκλεισε το 2019 και τα προϊόντα μας, τα αγροτικά, έχουν κάνει ρεκόρ εξαγωγών το 19. Και δεύτερο, ότι τρέχει το 20 με νέα ρεκόρ σε πορτοκάλια, κεράσια, ακτινίδια, ρύζια, στάρια. Ναι. Πράγμα το οποίο δείχνει τον δυναμισμό του πρωτογενούς τομέα. Πράγμα που δείχνει. Έχουμε κατάρρευση σε χώρια ζήτησης, βέβαια. Πράγμα το οποίο δείχνει. Κυκλοφορήσαμε και εμείς στην Ελλάδα και είδαμε απάντηση... στα ζήτητα πάρα πολλά προϊόντα, ακριβώς επειδή η τοπική κατανάλωση έχει πέσει, δεν υπήρχε. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Παπά, ποια προϊόντα είδατε στα ζήτητα? Τι εννοείτε? Μου είπατε ότι είδατε πολλά προϊόντα στα ζήτητα. Ποια? Τα πάντα. Από ποια τα πάντα. Και από ελιά. Γιατί πήρε τιμή το λάδι? Η απάντηση είναι ότι στο λάδι το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρότι πέρασε 2 χρόνια, αυτό δεν είναι κορονοϊός, είναι 2 χρόνια μεγάλης εμπορικής δυσκολίας και πολύ κακής τιμής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ναι, η τιμή του λαδιού ανεβαίνει. Ωραία. Λοιπόν.
Αλλά δεν μας είπατε όμως τα προϊόντα που κατέρευσε η ζήτηση. Θα σας τα πω να μπορούμε. Λοιπόν, η απάντηση είναι. Όλα και τα κυπριστικά. Τις ελιές καλαμών. Λοιπόν, και τα κυπριστικά. Παντού υπάρχει εδώ. Εγώ θέλω να εκφράσω την απορία πώς μπορεί κάποιος να τρώει ακτινίδια. Αλλά αυτό είναι το άλλο θέμα. Γιατί τώρα, επειδή είσαι φιάλτης μου. Μια τελευταία κουβέντα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Παπά, το λογότυπο το καινούργιο που θα είναι του κόμματος. Αλλάζει σήμερα, μάθαμε. Ναι, θα γιατί αλλάζει λόγο. Πώς θα έχουμε ανακοινώσεις. Πώς θα είναι. Τώρα εδώ θα σας το πω εγώ. Το χρώμα, θα αλλάξει χρώμα πράσινο, κίτρινο, τώρα, κάτι. Να παρακολουθείτε να βάλετε ένα alert στα social media. Το έχουμε βάλει ήδη. Τι ώρα θα είναι αυτό. Όσο νούπο. Πράσινο θα είναι. Εδώ θα εκπλαγούμε άμα το δούμε και μπλε έτσι που πάει αυτό. Πώς είναι κανένας ήλιος πράσινος αυτό λέω εδώ. Όχι, κοιτάξτε. Θα είναι σήματα τα οποία προς μεγάλη ανησυχία των πολιτικών μας αντιπάλων θα σηματοδοτούν. Τον Πυρσό θα βάλετε. Χριστός και Παναγία. Μην με κάνετε να φτύνω τον κόρφο μου πρωί πρωί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας.